Φταίω εγώ δηλαδή που δεν τους πιστεύω. Μου είπαν τεμπέλη στα μνημόνια. Μου είπαν φασίστα επειδή σήκωσα σημαία. Μου είπαν γραφικό επειδή είπα τα αυτονόητα. Μου είπαν ξανά φασίστα γιατί υποστήριξε τη Μακεδονία. Με δίρανε, με χτυπήσανε, με αρρωστήσανε, με φτωχύνανε. Πληρώνω τις οικογένειές τους, πληρώνω τα παιδιά τους, πληρώνω τις γενιές τους, πληρώνω τα εγγόνια τους. Ζουν από το αίμα μου και εγώ φταίω που δεν τους πιστεύω. Που δεν μου έχουν πει μια αλήθεια. Μια αλήθεια δεν μου έχουν πει ποτέ. Μου είπαν πολλές αλήθειες. Μου είπαν ότι χρωστάω. Πλήρωσα. Μου είπαν ότι τα μνημόνια είναι καλά. Πλήρωσα. Μου είπαν για κορονοϊό. Έβαλα μάσκα. Έβαλα κράνος. Έβαλα κάσκα. Τα έκανα όλα. Και ακόμα μου δείχνουν με το δάχτυλο. Σε ένα δάχτυλο που είχα 5 δαχτυλίδια, τα οποία πούλησα για να ζήσω τα παιδιά μου. Έκανα παιδιά και μου τα φορολόγησαν. Έκανα παιδιά και θεωρήθηκαν τεκμήριο τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τα θεώρησαν τεκμήριο και φορολογήθηκα. Με φόρους οι οποίοι δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα, την παραμικρή. Με φόρους οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτούς. Με λεφτά τα οποία πηγαίνουν σε αυτούς, στους υποτακτικούς τους και στις παρέες τους. Οι φόροι μου έπρεπε να μου παρέχουν υγεία. Δημόσια νοσοκομεία, τίποτα. Έπρεπε να μου παρέχουν παιδεία, τίποτα. Έπρεπε να μου παρέχουν ασφάλεια. Μου είπαν πέσει και κοιμήσου άμα πούν μέσα στο σπίτι σου. Αυτοί μου το είπαν που μου προτείνουν τα εμβόλια, μου είπαν κάνε ότι κοιμάσαι. Αυτοί που μου προτείνουν τα εμβόλια, μου ανοίξαν τα σύνορα. Και μπήκαν μέσα ό,τι λαθρέο υπάρχει και μου τους ονόμασαν ασυνόδευτα ανήλικα. Οι οποίοι είναι 25, 30, 35 και 15 και 18 χρονών και 19 και 20. Οι ίδιοι τους λένε ασυνόδευτα ανήλικα και εγώ τους βλέπω με τα μάτια μου. Η συγγεία των κορόιδων. Ο ελληνικός λαός, για να βάλω μια παρένθεση, είναι περήφανος λαός. Θα δεχόταν κόσμο και οικογένειες από κάτι που τους φάζουν στο γόνατο. Αυτοί που έρχονται είναι από κάτι που έχουν μέσα μέχρι και τουρισμό. Αλγερία, Μαρόκια, ό,τι θες. Ό,τι θες. Και μου τους φέρανε εδώ. Μου διώξανε τα παιδιά μου στο εξωτερικό και μου φέρανε αυτούς. Και είμαι αναγκασμένος να τους πληρώνω κι εγώ αυτούς. Αφού πληρώνω τους δικούς τους, τους υποτακτικούς, τους βολευτές, όλους μαζί αυτή τη Σάρα και τη Μάρα, πρέπει να πληρώνω και αυτούς. Και αν μιλήσω, μου σηκώνουν και το δάκτυλο. Ήμουνα φασίστας, έγινα ξανά, μετά έγινα ψεγκασμένος. Μετά τελείωσε το ψεγκασμένος, έγιναν εμβολίαστος. Αυτοί που δεν μας απάντησαν ποτέ γιατί δεν βγάζουν ένα φάρμακο. Μπορούσαν να βγάλουν ένα φάρμακο. Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση, δεν είμαστε αντίθετοι των εμβολίων. Το βιβλιάριό μου έχει 200 εμβόλια. Δεν είμαι κατά των εμβολίων, αλλά δεν είμαι υπέρ αυτών. Δεν είμαι υπέρ τους. Όχι είμαι κατά του εμβολίου, υπέρ τους δεν είμαι. Διότι μου το προτείνουν αυτοί. Και αν νομίζεις ότι τα κάνω όλα ένα λαχταρμά και τα λέω όλα μαζί, τη σχέση έχει το ένα με το άλλο, έχει και πολύ μεγάλη σχέση. Γιατί δεν μπορεί να μου ανοίγουν τα σύνορα, δεν μπορεί να με αρρωσταίνουν αυτοί, δεν μπορεί εγώ να ξυπνάω το πρωί και να ξέρω, να ψάχνω να βρω πώς θα ζήσω και μόνο να ζητάνε και μόνο να τρώνε. Ζητάνε, απαιτούνε. Τίποτα άλλο δεν κάνω εκτός από απαιτήσεις, δεν έχω καμία παροχή. Μία παροχή δεν έχω. Μία ασφάλεια δεν έχω. Ένα καλό σχολείο για τα παιδιά όλου του κόσμου δεν έχω. Ένα νοσοκομείο δεν έχω. Δεν έχω τίποτα και αυτοί μόνο ζητάν. Δεν ζητάν κεφάλια όπως οι Τούρκοι. Ζητάν πλέον και ψυχές. Θέλουν να μου βάλουν μέσα την ημερομηνία λήξεως. Να ξέρουν και πότε θα ησυχάσουν από μένα. Δεν τους κάνω το χατήρι και το ξαναλέω. Δεν είμαι κατά των εμβολίων. Είμαι κατά αυτών. Γιατί όταν ένας σε ρημάξει, σε κλέψει δεκαετίες, δεν μπορεί ξαφνικά αυτός να διαφερθεί για σένα. Πρέπει να είσαι πολύ ντουγάνι. Πρέπει να είσαι πολύ θύμα για να πιστεύεις ότι αυτός που σε φτώχυνε, αυτός που σε εκτέλεσε, αυτός που σε ληστεύει, αυτός που φορολόγησε τα παιδιά σου, γιατί τόλμησες στην Ελλάδα να κάνεις παιδιά και σε φορολόγησε και ανέβηκες κλίμακα στην εφορία, δηλαδή σε τιμωρή που κάνεις παιδιά, δεν μπορεί αυτός που σε αρρώστησε να θέλει να σε σώσει. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να θέλει αυτός να σε σώσει. Αν μου το πρότεινε κάποιος άλλος, οποιοσδήποτε άλλος να μου το πρότεινε, εσύ, οποιοσδήποτε να μου το πρότεινε, θα το σκεφτόμουν, γιατί δεν με έχεις βλάψει εσύ πουθενά. Εσύ δεν με έβλεψες πουθενά. Αυτοί με βλάπτουνε, μεγάλωσα με το μη αυτό, μη εκείνο, μη το ένα, μη το άλλο, μη μας ακούσει ο κόσμος, μη μας δει ο κόσμος, μη τι θα πει ο κόσμος. Και να τα χαίδια σου. Πάρτε τα χαίδια σου τώρα.
Να σου λένε και πώς θα ζήσεις όπως θέλεις, όπως θέλω εγώ να σου λένε. Και να σου κουνάνε το δάχτυλο που έχεις δαχτυλίδια και στα φάγανε, να σου κουνάνε και το δάχτυλο. Δηλαδή είναι παράνομο τι είναι να χαρακτηρίζεται τον κόσμο σε φασίστες και μη, σε ψεκασμένους και μη, σε εμβολιασμένους και μη. Είναι παράνομο, κύριε. Είστε παράνομοι εσείς πρώτα. Γιατί είστε παράνομοι? Γιατί έχετε από 70 σπίτια ο καθένας. Και αυτά, κύριε, δεν αγοράζονται έστω με έναν τεράστιο μισθό, τον οποίο ποτέ δεν καταδεχτήκατε να μειώσετε για τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Εσείς δεν γίνετε, κύριε, να πλουτίζετε συνεχώς και ο κόσμος να φτωχαίνει. Και ο κόσμος να πεθαίνει και εσείς να πλουτίζετε. Είναι αδύνατο σε μια κρίση εσείς να πλουτίζετε. Πλουτίζετε στα μνημόνια, πλουτίζετε και τώρα. Και τι κάνετε? Ζητάτε κορμιά, ζητάτε ψυχές, ζητάτε μόνο. Εσείς τι δώσατε? Τι μου δώσατε, κύριε, εσείς? Μου δώσατε αλήθεια? Μου δώσατε ασφάλεια? Μου φυλάτε τη χώρα μου? Μου προστατεύετε τα παιδιά μου? Δεν κοιμάμαι, μην βγουν έξω τα παιδιά. Ποιος θα τα βιάσει, ποιος θα τα σκοτώσει? Γιατί ούτε οι νόμοι σας, κύριοι, εφαρμόζονται και υπάρχουν. Δεν είστε ικανοί ούτε τα ισόβια να κάνετε ισόβια. Στα 10 χρόνια ο άλλος βγαίνει έξω. Δεν είστε ικανοί ούτε τα ισόβια να κάνετε ισόβια. Δεν είστε ικανοί ούτε τους συνεργάτες σας, τους φεδεραστές, να τους τύχετε, να τους στήσετε στον τοίχο. Είστε ανίκανοι. Δεν είστε ανίκανοι, είστε βαλτοί. Είστε βαλτοί γιατί δεν είστε Έλληνες. Παλιά θα σας έλεγα προδότες. Σας πήρα χαμπάρι όμως. Δεν έχετε τίποτα το ελληνικό μέσα σας. Ελληνικό μέσα σας δεν έχετε κάτι. Γιατί ο Έλληνας έχει και λίγο ψυχή. Αγαπάει και τον τόπο του. Δεν μπορεί τον τόπο μου, τον οποίο τον έχετε ξέφραγκο αμπέλι, με όλη την εγκληματική οργάνωση από τζιχαντιστές όπου θες πάρτο, με τα ανήλικα ασυνόδευτα των 25 και των 30 χρονών που τους βλέπω στην αγορά να με κοιτάνε με μισό μάτι και να είναι στην υγειά του κορόιδου, με τα επιδόματα και με τις φαροχές, και εγώ να φορολογούμε γιατί έκανα παιδιά, και εγώ να με στείλουν στον τοίχο γιατί έκανα το λάθος να κάνω παιδιά σε αυτή τη χώρα και να μην μπορώ να ζήσω τα παιδιά μου, γιατί εσείς με χαρακτηρίζετε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με χαρακτηρίζετε. Σας χαρακτηρίζω εγώ και λέω ότι έπρεπε να είστε υπαλληλοί μου. Είμαι το αφεντικό σας. Και αντί να είμαι αφεντικό σας, δεν είμαι ούτε καν υπαλληλό σας. Με κάνατε δούλο σας. Με καταντήσατε δούλο σας, με τα κανάλια σας, με τους δημοσιογράφους σας, με τις παροχές σας, με τις επιδοτήσεις στα κανάλια, με όλα, για να με ψήσετε για ποιο λόγο, για το καλό μου? Εσείς που με σκοτώνετε δεκαετίες, εσείς που έκανε τη χώρα μου ανοιχτή, εσείς που μου πουλήσατε την πατρίδα μου, εσείς που πουλήσατε τη Μακεδονία που θα πουλήσει το Αιγαίο, εσείς που έχετε ανοιχτά τα σύνορα και οι γιαγιάδες επάνω στα σύνορα και στα χωριά τρέμουν να μην κουνηθούν στον τόπο τους. Εσείς που αν μιλήσω με λέτε ρατσιστή, εσείς που αν μιλήσω με λέτε φασίστα, εσείς τι είστε από όλα αυτά? Τι είστε από όλα αυτά? Ανίκανοι? Όχι, δεν είστε. Δεν είστε ανίκανοι. Τη δουλειά σας την κάνετε πάρα πολύ καλά για τα αφεντικά σας. Σας μαζεύουν κάθε 4 χρόνια και παίζετε την κυβέρνηση με τους φίλους σας. Ελάτε εδώ να παίξουμε την κυβέρνηση εις βάρος του Γιάννη, εις βάρος του Πασχάλη. Ναι, εις βάρος μου, ναι, γιατί ήμουν θύμα. Εις βάρος μου, ναι, αλλά εις βάρος των παιδιών μου δεν θα σας το επιτρέψω. Το ξαναλέω. Και ο κορονοϊός υπάρχει και ό,τι θες υπάρχει. Αλλά φάρμακο γιατί δεν βγάλατε, μας είπατε? Πώς με αναγκάζεις εμένα? Ούτως ή άλλως, βέβαια, για εσάς τίποτα δεν είναι. Το πραγματό ζώο σας ήμουνα. Τις εξετάσεις τις πέρασα με άριστα στα μνημόνια. Τις πέρασα με άριστα στην Ποστοπούλημα της Μακεδονίας. Τις πέρασα με άριστα στη λαθροεισβολή. Την πέρασα με άριστα στα υβρίδια που τα έχετε όλους με τα επιδόματά τους. Το ξαναλέω, δεν μιλώ για τις οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη και φεύγουν από χώρες με πόλεμο. Δεν λέω για τα υβρίδια που μου φέρνετε. Αφού λοιπόν τις εξετάσεις τις πέρασα με άριστα, με τα ταμιευτήρια που κλέψατε, με την ενέργεια που κλέψατε, με τη λίστα Λαγκάρτ που θάψατε, με την Οβάρτης που θάψατε, με τους φεδεραστές που θάψατε και κρύψατε, αφού τα περνάω όλα με άριστα, γιατί να μην κάνει και το εμβόλιο το θύμα? Εμβόλιο βεβαίως και θα έκανα. Ένα εμβόλιο όμως το οποίο έχει δοκιμαστεί. Και άμα δεν προλαβαίνετε να βγάλετε φάρμακο,
Δεν μπορείτε να με δουλεύετε άλλο, σας βαρέθηκα. Δεν λιγάνε άλλο πια τα ρημάδια. Το γαϊδούρι δεν μπορεί να σηκώσει. Και το γαϊδούρι που είναι γαϊδούρι, άμα το φορτώσεις πολύ, δείχνει μια κλωσιά και σου λέει πάνε σήκω, φύγε από εδώ. Εμένα ως πότε θα με φορτώνετε. Ως πότε θα με φορτώνετε. Πότε θα είστε ευχαριστημένοι. Όταν θα κάνω το εμβόλιο το δικό σας. Όχι, το δικό σας το εμβόλιο δεν το κάνω. Γιατί μου το προτείνετε εσείς. Γεια σου, Μάστερ.